Γεια σας παιδιά, Σολίτους εδώ και σήμερα θα τσεκάρουμε ένα παιχνίδι που λέγεται Raft. Λοιπόν, το συγκεκριμένο από ό,τι καταλαβαίνω είναι παιχνίδι επιβίωσης, είναι survival. Δεν έχω παίξει καθόλου, θα πάμε να το τσεκάρουμε μαζί. Έχω φτιάξει ένα κόσμο και τον έχω φτιάξει στον κόσμο γιατί δεν ξέρω, πήρε πάρα πολύ ώρα να φτιαχτεί. Οπότε δεν θα πατήσω Create New Game, δεν έχω κάνει τίποτα, είναι εντελώς καινούριος ο κόσμος. Θα πατήσω τον κόσμο μου τον ASDF. Λοιπόν, ξεκινάς αυτό το παιχνίδι και είσαι πάνω σε μια σανίδα. Δεν ξέρω πώς βρέθηκες εδώ, έπεσε από το αεροπλάνο και λες: Α, ευτυχώς έχω αυτή τη σανίδα και θα καθίσω εδώ πάνω. Και είσαι στη μέση της θάλασσας. Και εκεί που λες: Α, τι τυχερός που είμαι που έχω αυτή τη σανίδα, έχεις ένα καρχαρία εκεί πέρα, ο οποίος καρχαρίας λογικά σε σκοτώνει. Πέρνας από ένα roller coaster συναισθημάτων γενικά σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, κάτω δεξιά φαίνεται ότι διψάμε, ότι πεινάμε και πόση ζωή έχουμε. Με αυτό μπορώ να ψαρεύω. Νόμιζα ότι το πέταξα γενικότερα. Ωραία! Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το gameplay του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Α, έχει εκεί μια σανίδα. Θα μου είναι χρήσιμη. Λοιπόν, και έχει και ψάρι. Α, δεν είναι ψάρι αυτό, τι είναι. Μπορώ να το αρπάξω αυτό. Α, μπορώ να το αρπάξω, φέρτο. Αυτό. Περίμενε. Έχει και ένα. Λοιπόν, βούτυξα. Δεν ξέρω τι κάνει ο καρχαρίας. Θα με σκοτώσει. Έρχεται προς το μέρος μου. Έρχεται προς το μέρος μου. Α! Τώρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μπορώ να το σκοτώσω τον καρχαρία γενικά. Δεν έχω ιδέα. Επίσης δεν έχω ιδέα τι κάνουν αυτά που πήρα. Μπορώ να τα χρησιμοποιήσω γενικά. Περνάνε πράγματα από εδώ. Πρέπει να τα παίρνω λογικά. Λοιπόν, αν μαζέψω πολλές σανίδες, υποθέτω ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό που είδαμε στο μενού που ήταν ολόκληρο σπίτι, ξέρω εγώ. Φέρω μου και άλλες σανίδες. Έχω και τον καρχαρία, ρε φίλε. Να... Λοιπόν, θα προσπαθήσω να το σκοτώσω. Αστόχησα. Μπορώ να τα αρπάξω αυτά με το γάντζο μου. Α, να το, κάτι άρπαξα. Μπορεί να μην είναι ψάρι, αλλά είναι κάτι χρήσιμο, ελπίζω. Γάντζε, που πήγε κάτω από εδώ. Το έχασα για πάντα. Α, πήρα ένα σκραπ. Α, έλα εδώ κι εσύ. Λοιπόν, υποθέτω όλα αυτά τώρα που έχω μαζέψει, κάτι μπορώ να τα κάνω. Α, πάτησα. Α, το B. Μπορώ να κάνω πράγματα. Building hammer. Use to expand the raft. Πρέπει να είναι χρήσιμο αυτό. Το έκανα. Έχω ένα building hammer. Λοιπόν, ουσιαστικά το παιχνίδι είναι πάρα πολύ early ακόμα. Α, θέλω. Σκηνή θέλω. Αυτό λογικά πρέπει να το κάνω craft. Λοιπόν, πρέπει να ψαρέψουμε και άλλα πράγματα. Έλα εδώ εσύ. Αστόχησα. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι. Α, αυτό. Όλο με διακόπτουνε γιατί συμβαίνουν πράγματα στο παιχνίδι. Έλα εδώ. Έπιασα κάτι που δεν είναι τόσο χρήσιμο όσο θα ήταν αυτή η σανίδα. Αλλά anyway, λοιπόν, το παιχνίδι, αυτό που θέλω να πω τόσο ώρα είναι ότι είναι ακόμα πάρα πολύ, σε πολύ early τέλος πάντων στάδιο, ενώ αρπάζω πράγματα. Και ουσιαστικά είναι σχετικά καινούρια ιδέα. Μοιάζει λίγο με το Skyblock από αυτό το παιχνίδι που αρχίζει από M και τελειώνει σε Minecraft. Δεν έχω ξανασυναντήσει survival που να είσαι απλά πάνω σε. Α, πεθαίνουμε, πεθαίνουμε, γι' αυτό βήχει. Περίμενε. Πόσο σπαστικό, ρε φίλε, να διψάς, να έχεις όλο το νερό αυτό τριγύρω και να μπορείς να το πιεις. Λοιπόν, περίμενε, μπει. Κάτι πρέπει να κάνω. Τι είναι αυτό? Cooking station, water purifier. Α, πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να μαζέψουμε scraps. Περίμενε λίγο, μην βήχεις. Αισθάνομαι άσχημα που βήχεις τόσο πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Empty rear can be filled with salt water. Θέλουμε να βρούμε scraps. Πεθαίνει τώρα αυτός. Μπορείς να. Μην βήχεις άλλο. Λοιπόν, μήπως πρέπει να βουτήξω. Λοιπόν, α, εκεί είχε ένα βαρέλι, παιδιά. Το βαρέλι λογικά. Έρχεται ο καρχαρίας. Έρχεται ο καρχαρίας. Καρχαρία, εντάξει. Πρέπει να ηρεμήσεις. Λοιπόν, αυτό το βαρέλι μάλλον πρέπει να τα αρπάξω γιατί πεθαίνουμε. Φέρε μου αυτό το ξύλο. Ας το έχεις πάλι. Λοιπόν, το βαρέλι δεν πρέπει να ξεφύγει. Πες μου ότι το άρπαξε το βαρέλι. Μόνο το βαρέλι δεν άρπαξε. Παρ' όλα αυτά έρχεται αρκετά κοντά μου. Λογικά δεν θα ξεφύγει. Ωραία, πήρα βαρέλι. Α! Το βαρέλι είχε πολλά πράγματα μέσα. Περίμενε. B. Ωραία, can be filled with water. Purifier θέλουμε. Πώς το κάνω το σκηνή? Σκηνή. Δεν έχω βρει σκηνή ακόμα τέτοιο. Δεν μπορώ να το φτιάξω. Α, και μπορείς να κάνεις και fishing rod με το σκηνή, αλλά δεν έχω ακόμα σκηνή. Και αυτό δεν μπορείς να κάνεις. Όλα χρειάζονται σκηνή, ρε φίλε. Α, μπορώ να το φτιάξω. Τέλεια. Καρχαρία, ηρέμησε. Μου τρώει το ράφτο, καρχαρίας. Μπορεί να γίνει και. Φύγε! Φύγε! Μπορεί απλά να μου φάει όλο το raft γενικά. Μπορείς να φύγεις. Δεν μπορώ να το κάνω τίποτα του καρχαρία. Ναι, παιδιά, νομίζω αρχίζει και το τρώει αυτό το πράγμα. Okay, τώρα έχουμε τρία κουτιά. Έρχονται πράγματα, κάτσε να το πάω. Μην πεθαίνεις, περίμενε. Έκανα σκηνή. Έρχεται και ένα βαρέλι. Δεν πρέπει να το χάσω αυτό το βαρέλι. Τι θέλουμε, θέλουμε water purifier. Ωραία, το κάνα. Πρέπει να το βάλουμε κάτω, υποθέτω. Λοιπόν, βαρέλι, έλα λίγο εδώ. Όχι, το πέταξα πολύ μακριά. Δεν γίνεται να χάσω αυτό το βαρέλι. Ταραραρα, φέρ το βαρέλι. Και μας πιάσω καρχαρίας. Μας πιάσω καρχαρίας. Καλά. Γυρνάμε εδώ πέρα. Τι έγινε, game over. Δεν πειράζει. Πάμε πάλι. Αυτή τη φορά. Dead. Πρέπει να κάνω καινούριο κόσμο. Λοιπόν, πρέπει αυτή τη φορά να τα κάνω λίγο πιο γρήγορα. Πρέπει να κάνουμε γρήγορα νερό και κάτι να φάμε για να μην πεθάνουμε και μετά να προσπαθήσουμε να
κάνουμε μεγαλύτερο αυτό, αυτή τη σχεδία που έχουμε. Ωραία, επιστρέψαμε λοιπόν. Πρέπει να αρχίσω να μαζεύω πράγματα χωρίς πολλά-πολλά. Δεν βλέπω τον Καρχαρία παρόλα αυτά. Λες να είμαι τόσο τυχερός να μην σπώναρε Καρχαρίας. Α, είναι εκεί. Λοιπόν, μαζεύω πράγματα τώρα εγώ, ότι περάσει και επιστρέφουμε. Λοιπόν, έχω μαζέψει πολλά πράγματα. Έχω και. Δεν ξέρω τι είναι αυτό εδώ. Σαν κάτι σαν καρπί μοιάζουν. Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, τι είναι αυτό. Α, raw potato. Ενδιαφέρον. Ωραία, λοιπόν. Πρώτα πρέπει να κάνουμε αυτό, το water purifier. Τάκ, κάναμε ένα water purifier. Υποθέτω ότι αυτό το πράγμα τώρα μπορώ να το αφήσω. Α, μπορώ να το αφήσω όπου γουστάρω. Ωραίο αυτό που μπορώ να το αφήσω, το γουστάρω, μου αρέσει. Θα κάνουμε το μικρό μας εδώ σπίτι και θα ζούμε στη μέση του ωκεανού. Κάτσε εδώ πέρα ένα ξύλα, πρέπει να πάω να τα πάρω. Φέρε μου τα ξύλα, με φάει ο Καρχαρίας βέβαια. Πού είναι ο Καρχαρίας? Δεν ξέρω πού είναι ο Καρχαρίας, εδώ έχει ένα βαρέλι παρόλα αυτά. Πρέπει να πάρω και το βαρέλι. Λογικά το φτάνω από εδώ. Έλα βαρέλι, έλα βαρέλι. Ευχαριστώ. Έλα εδώ κι εσύ. Και έρχονται και αυτά. Δεν μπορώ να τα αφήσω να περνάνε. Είναι χρήσιμα όλα. Πρέπει να παίρνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, επίσης. Πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα, υποθέτω, για να μαζεύουμε το νερό. Λοιπόν, αν τώρα πατήσω εγώ εδώ. Α, fill with water. Ωραία. Και τώρα πατάω cook. Κάτσε, αυτό το χάνω για πάντα. Και τώρα αυτό τι μπορώ να το κάνω, ας πούμε. Λογικά έχει μια δικασία, πρέπει να περιμένω. Βράζει το νερό, καθαρίζει τέλος πάντων. Έτσι, παιδιά, να ξέρετε, αν μείνετε, ξέρω εγώ, κάπου και δεν έχετε νερό και ξαφνικά βρείτε κάπου νερό και δεν είστε σίγουροι αν έχει άσχημα πράγματα μέσα το νερό. Τι έγινε με δάγκωση Καρχαρίας? Πολύ απλά το βράζετε. Θέλουμε τρία τέτοια, άρα πρέπει να πάρουμε. Πρέπει να μαζεύουμε τα scraps. Πού είναι τα scraps? Α, ναι, ένα scrap. Πες μου ότι δεν θα έρθει εδώ ο Καρχαρίας. Κολύμπα γρήγορα, σε παρακαλώ. Όχι, φεύγει το scrap. Και έρχεται ο Καρχαρίας. Καλά, θα βρούμε scrap, δεν πειράζει. Έχει ένα scrap εδώ. Α, και έχει. Α, και δεν έχει πει και αυτό είναι φίλα. Ωραία, έρχονται και άλλα scraps. Δώσε μου αυτό. Δώσε μου και αυτό. Καρχαρία, ηρέμησε. Μη! Πώς! Pick up drinkable water. Μπορώ να. Πες μου ότι με το έψιλον θα το πιω. Είμαι. Ωραία. Φέρουμε και αυτό, φέρουμε και αυτό. Ξέρεις τι, επειδή δεν ξεδίψασα τελείως. Α, μπορώ να ξαναπιώ. Βλέπω ότι άμα δείτε εκεί πέρα στο 2 λέει ότι έχει μέσα νερό αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, cook. Α, μάλλον το ξαναγέμισα. Ίσως να χρειάζεται να κάνω περισσότερα τέτοια. Πρώτα πρέπει να κανονίσουμε το φαγητό μας. Ωραία, boom. Πάρε και αυτό. Ωραία, να το βάλουμε αυτό εδώ. Ωραία. Έκανε και thumbs up. Μπορώ να πάρω απλά την πατάτα να τη βάλω εκεί, ας πούμε. Πατάτα. Cook την πατάτα. Γιατί ρε Καρχαρία να το κάνεις αυτό? Τώρα έχουμε κανονίσει φαγητό νερό. Πρέπει να κάνουμε ένα building hammer. Δεν έχω πάλι scraps. Τόσο σπάνια είναι ρε φίλε, ένα ναυάγιο κάτι. Α, φεύγουν από εδώ scraps, αλλά δεν τα είδα. Έχω και τον Καρχαρία να μου τρώει τη βάση. Pick up drink and build water. Λοιπόν, θα πιούμε λίγο νεράκι να ηρεμήσουμε, να ξεχάσουμε. Δεν μπορώ να πιω. Θέλω να πιω. Α, okay, με το αριστερό click πίνεις. Λοιπόν, η πατάτα. Την παράψεις, άνοιξε. Φέρε μου εδώ την πατάτα. Θα φάμε και την πατάτα να ηρεμήσουμε. Α, μας γεμίζει και ζωή η πατάτα. Ήταν η μόνη μας πατάτα, δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο αυτό. Επίσης, αυτά εδώ μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε δέντρα και τέτοια. Περνάνε scraps τα οποία δεν τα παίρνω. Πρέπει να τα πάρω τα scraps. Για να κανονίσουμε το φαγητό, πρέπει να κάνουμε και ένα τέτοιο. Ένα fishing rod, λογικά. Κάτσε να κάνουμε ένα fishing rod. Λοιπόν, στο 2 τώρα έχω fishing rod. Έστω. Αυτό δεν είναι scrap. Όχι, δεν είναι scrap. Αλλά γενικότερα καλό θα ήταν να βουτήξω. Πού είναι ο Καρχαρίας? Είναι μακριά. Έχει δύο scraps εδώ, είναι η ιδέα μου. Έχει δύο scraps, παιδιά, πρέπει να τα πάρω. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Φέρτο! Έρχεται ο Καρχαρίας, έρχεται. Δεν θέλουμε. Καρχαρία, ηρέμησε. Εντάξει. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε building hammer. Καταπληκτικά νέα, λοιπόν. Ξέρεις τι, ξαναφτιάξαμε αυτό που μας χάλασε. Αρχίζουμε και κάνουμε πρόοδο στο παιχνίδι, ρε φίλε. Δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Κάντε όλα σκοινιά αυτά. Λοιπόν, τώρα πρέπει να μαζεύουμε ξύλα για να μεγαλώσουμε τη βάση μας. Ξέρεις τι ωραίο που είναι τώρα που μπορώ να τη μεγαλώσω και. Φέρτο! Φέρτα μου όλα. Τα άρπαξα. Και θα πηδήξω και θα βάλω ένα κάτω εδώ πέρα. Α, θέλουμε ένα ξύλο για να βάλουμε άλλο ένα εκεί. Έρχεται βαρέλι. Ωραία, το βαρέλι πρέπει να το πάρουμε. Σε παρακαλώ, φτάστε το. Καλά, δεν βαριέσαι τώρα. Θα πηδήξουμε. Σιγά. Φέρτα μου όλα, φέρτα μου όλα. Α, μπορεί να χτίσει και τέτοιο τοίχο. Wow, μπορεί να κάνει βασικά πολλά πράγματα, έτσι. Έχει ολόκληρο μενού. Πάτσα κατά λάθος δεξί κλικ και έχει διάφορα πράγματα και μπορεί να κάνει και repair. Βέβαια είναι λίγο περίεργο το πώς τα διαλέγει. Αλλά οκ. Okay. Ενδιαφέρον αυτό. Προς το παρόν θα επεκταθούμε κατά πλάτος και κατά μήκος. Α, δύο βαρέλια. Λοιπόν, ηρεμία. Θα πάω να τα αρπάξω. Τι παθαίνεις? Α, διψάσαι. Περίμενε τώρα, θα σε φτιάξω. Drinkable water. Πλέον το έχουμε στο 8. Αριστερό κλικ. Fill with water. Βάλει το εδώ. Και νομίζω, παιδιά, χρειαζόμαστε κι άλλο τέτοιο με νερό. Ένα τέτοιο. Ωραία, τώρα πρέπει να το περάσουμε στο inventory. Αυτά εδώ δεν τα χρειάζομαι προς το παρόν. Palm seed requires big enough crop plot in order for it to grow. Ωραία, αυτό θα χρειαστεί λογικά πιο μετά. Λοιπόν, βάλε κι άλλο ένα τέτοιο εδώ. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε ένα τέτοιο ποτήρι. Που εντάξει δεν είναι ποτήρι, αλλά ας το ονομάσουμε ποτήρι στις συνθήκες που βρισκόμαστε. Το κάνουμε cook και αυτό. Και επίσης πρέπει να κάνουμε cook και την πατάτα.
Και νομίζω ότι τώρα πρέπει να ασχοληθούμε. Πρέπει να κάνεις τέτοια πράγματα σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να ασχοληθούμε με ψάρεμα. Επίσης βλέπω πράγματα εδώ, οπότε πρέπει να πάω να τα αρπάξω. Πιάνεις γρήγορα πράγματα γενικά, δεν έχω ιδέα. Δεν πειράζει. Καθώς ψαρεύω. Κάτσε λίγο, ακούω χρούτσου χρούτσου. Μάλλον δεν έπρεπε να τα αρπάξω. Ακούγα. Έλα εδώ. Πήρα κάτι. Πήρα φύς. Πήρα φύς. Ωραία. Βάζουμε το ψάρι, παίρνουμε την πατάτα. Πεθαίνεις πάλι από νερό. Πώς γίνεται να διψάς τόσο πολύ? Είσαι κάτω από τον ήλιο, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά. Μην διψάς τόσο πολύ. Λοιπόν, drinkable water. Φέρε εδώ. Fill with water. Το ξαναβάζουμε να ψήθει. Drinkable water. Πιες. Εδώ. Cook. Όλο πράγματα κάνεις αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Είναι λίγο περίεργος εδώ πέρα ο χειρισμός. Δεν ξέρω αν εγώ κάνω κάτι λάθος, αλλά είναι λίγο περίεργος το πώς θα το διαλέξεις. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και διαλέγεις ό,τι να είναι. Λοιπόν, ωραία. Αυτό εδώ θα είναι το σπίτι μας. Δεν ξέρω αν θα βρέξει, ας πούμε, κάποια στιγμή. Πρέπει να βάλω στέγη από πάνω. Ακάντια κόπο πίσω μου. Ο Καρχαρίας πρέπει να μου τρώει το raft. Καρχαρία, αυτό που κάνεις δεν είναι ωραίο. Τέλος πάντων, αν βάλουμε ένα τέτοιο εδώ έτσι για ομορφιά, να αγναντεύουμε. Δεν ξέρω αν βοηθάει. Α, ξύλα πάρα πολλά από εκεί. Πρέπει. Πάτησα escape. Δεν πρέπει να πατάγα escape. Πρέπει να πάω απλά να τα πάρω. Φέρτα, φέρτα. Πρέπει συνέχεια από ό,τι φαίνεται να χτίζεις το raft, γιατί έρχεται ο Καρχαρίας και απλά στο τρώει. Θα βάλουμε και αυτό εδώ το πράγμα. Και τώρα το σπίτι μας είναι στην καλύτερη κατάσταση. Λοιπόν, αυτό το ψάρι. Μακέρελ. Μακέρελ. Τι είναι μακέρελ? Μοιάζει με γλώσσα. Ό,τι και να είναι, δεν έχουμε επιλογή. Θα το φάμε. Λοιπόν, είμαστε σε καλή φάση. Αυτό είναι το raft. Είναι πάρα πολύ early, αλλά γενικά, παρόλο που δεν είμαι μεγάλο fan των survival παιχνιδιών, μ' αρέσει η ιδέα. Έτσι όπως περνάνε πράγματα και πρέπει να τα αρπάζεις. Επίσης, μπορείς να πας να βουτήξεις, ρε παιδί μου. Αλλά έχεις και ένα Καρχαρία να φοβάσαι ότι δεν μπορείς απλά να βουτήξεις και να χτίσεις. Ξέρεις ότι εκεί πέρα παραμονεύει ο Καρχαρίας και είναι έτοιμος να σε φάει. Επίσης, ο Καρχαρίας σου τρώει σιγά σιγά τη βάση. Οπότε πρέπει να επεκταθείς κιόλας. Πλάκα φαίνεται να έχει το παιχνίδι. Δεν θα είχα πρόβλημα και να το συνεχίσω. Νομίζω θα τα αφήσουμε εδώ για τώρα. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε τέλος πάντων να κάνω και άλλο ένα-δύο επεισόδια μέχρι να δούμε και άλλα πράγματα. Ας πούμε, έχει κάποια άλλα πράγματα που δεν έχουμε δει. Π.χ. αυτό εδώ τι κάνει. Chops down wood. Δεν ξέρω αν χρησιμεύει. Τέλος πάντων, μπορούμε να δούμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο, στο επόμενο, στο παραεπόμενο. Δεν ξέρω αναλόγως αν σας αρέσει και εσάς. Να προσπαθήσουμε τέλος πάντων να δούμε τι κάνουν αυτά τα seeds τα οποία έχουμε. Που μπορούμε τέλος πάντων να τα φυτέψουμε, γιατί έχει εδώ πέρα πράγματα. Επίσης αυτό εδώ, λογικά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να πιάσουμε ψάρια, να τα αφήσουμε κάπου και να έρχονται τα ψάρια τέλος πάντων να τα πιάνουμε. Ενώ συνεχίζω εγώ να παίρνω πράγματα, δεν ξέρω, εθίστηκα με το να απλά να αρπάζω αυτά τα πράγματα. Αρχίζει και δουλεύει το ένστικτο της επιβίωσης. Λοιπόν, οπότε μου αφήνετε από κάτω στα comments αν θέλετε να ξαναδείτε τέλος πάντων να συνεχίσουμε λίγο το raft. Και αυτά για το raft. Άμα θέλετε μπορείτε να κάνετε ένα like. Άμα δεν θέλετε να χάσετε τα επόμενα βίντεο μου μπορείτε να κάνετε subscribe. Μπορείτε να κάνετε και καμπανάκι. Άμα θέλετε να παίρνετε τέλος πάντων όλες τις ενημερώσεις. Και αυτά από μένα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Το βίντεο τελείωσε. Παρ' όλα αυτά εδώ πέρα υπάρχουν links που θα σε πάνε σε άλλα βίντεο. Τα οποία βίντεο θα έχουν πιθανότητα άλλα παιχνίδια. Επίσης κάτω στο description υπάρχει link για διάφορα άλλα social media. Άμα θέλεις εκεί πέρα μπορείς να κάνεις like, follow κτλ. Για να ενημερώνεσαι. Και επίσης link για το παιχνίδι. Το παιχνίδι μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν. Αν ακολουθήσετε το link και απλά πατήσετε download, είναι εντελώς δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε και donate, ξέρω εγώ, σε αυτό που έφτιαξε το παιχνίδι, αν θέλετε να το σαπορτάρετε. Λοιπόν, αυτά. Σας αφήνω. Αντίο.